πρόσφατη αυτή η συμφωνία που πληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε. Χθες έλεγε ο Υπουργός τις αυξήσεις που είχαμε στα αεροδρόμια. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε, κυρία Σάββα, ότι για αυτό το θέμα καταρχάς υπάρχει και μια διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου του Ιδρύου και της αναδόχου εταιρείας. Έτσι. Άρα ναι. Υπάρχει μια διαφωνία, καταγράφεται. Υπάρχει μια γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία η οποία καθυστερεί και την θέλουμε και εμείς και το Υπουργείο για να ξέρουμε, για να είμαστε βέβαιοι μάλλον ότι είμαστε στη σωστή βάση, παρόλο που ως ελεγκτές έχουμε σχηματίσει τη γνώμη μας και η άποψή μας είναι αυτή που είναι και μέσα στην έκθεση, θα την έχετε δει. Το θέμα είναι το εξής, να το πούμε απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος. Η ανάδοχος εταιρεία ζητά μία αποζημίωση ως αποτέλεσμα της χρήσης του παράνομου, της χρήσης και λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, το οποίο κοστίζει δηλαδή χάνεις, λέει, επιβάτες από τα αεροδρόμια. Ναι, αλλά ποια είναι η φόρμουλα υπολογισμού αυτής της απώλειας, έτσι ώστε να την... Λοιπόν, υπάρχει μια φόρμουλα υπολογισμού. Εμείς λέμε ότι αυτή θα πρέπει να συμφωνηθεί. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη. Έχουμε πει ως ελεκτική υπηρεσία, κυρία Σάββα, ότι οι δυνητικοί επιβάτες της εταιρείας, δηλαδή αυτοί που θα ήταν μέσα στην δεξαμενή από την οποία θα μπορούμε να αντλήσουμε επιβάτες ως εταιρεία, είναι οι ξένοι τουρίστες που ήθελαν να επισκεφθούν τις ελεύθερες περιοχές, δεν το έκαναν. Αντί να χρησιμοποιήσουν για το ταξίδι τα νόμιμα αεροδρόμια, επιλέγουν το παράνομο αεροδρόμιο. Ναι. Και μετά από τα οδοφράγματα έρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Καθώς επίσης και Κύπροι, δυστυχώς υπάρχουν, οι άλλοι μόνιμοι κάτοικοι των ελευθέρων που σκοπεύουν να πάνε στο εξωτερικό και αντί να πάνε από τα νόμιμα αεροδρόμια, επιλέγουν ήταν... τον παράνομο. Ένα λεπτό, κύριε Τρία, αυτό ήταν στη σύμβαση την αρχική που υπεγράφει με την ανάδοχο εταιρεία, αυτή η αποζημίωση στη βάση φόρμουλας. Η φόρμουλα λέει, έχει μια θεμελιώδη αρχή μέσα η φόρμουλα και λέει ότι στη συμφωνία παραχώρησης, έτσι ονομάζεται αυτή η συμφωνία, ναι. Και λέει ότι η εταιρεία θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση που δεν θα είναι ούτε καλύτερη, αλλά ούτε και χειρότερη. Ναι. Στα αγγλικά ονομάζεται, και θα το δείτε και σε πολλές άλλες συμβάσεις, no better and no worse condition. Ναι. Έτσι, σε σχέση. Άρα, εμείς λέμε ότι το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου ήταν γνωστό ότι υπήρχε και μάλιστα και πολύ πριν από το 2002. Έτσι. Άρα, θεωρούμε προφανές ότι οι όποιες αναφορές γίνονται μέσα στη σύμβαση, στη συμφωνία παραχώρησης, που λένε, που μιλάει για δυνητικούς επιβάτες, είναι αυτοί που σας είπα και σίγουρα δεν θα πρέπει να προσμετρώνται όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι ταξιδιώτες του παράνομου αεροδρόμου. Κύριε Πετρή, το ρωτώ, διότι αν θυμάμαι καλά και μέσα στην πανδημία και την καραντίνα είχε αξιώσει η ανάδοχος λόγω απώλειας εσόδων από το κλείσιμο και των αεροδρομίων. Αντιλαμβάνομαι τον ίδιο, τον αντίστοιχο τρόπο για αποζημιώσεις. Άρα και τότε υπολόγιζε και εκεί και για το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει εδώ σε αυτό το θέμα με τις φόρμες. Λέμε ότι οι δυνητικοί επιβάτες της εταιρείας δεν μπορεί να είναι Τούρκοι, υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι Τουρκίας που έρχονται στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο και ουδέποτε έρχονται στις ελεύθερες περιοχές. Ή οι Τουρκοκύπροι, οι έπικοι που πηγαίνουν έρχονται στο εξωτερικό μέσω Τουρκίας και δεν χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Άρα είναι σημαντική έτσι, αυτή η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Η γνωμάτευση πρέπει να πούμε, κυρία Σάββα, ότι το θέμα εκκρεμεί ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλληλεγγύων και Απαιτήσεων από το 2017, σας παρακαλώ. Να.